Να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, είσαστε Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας ενός νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας, της ΟΕΝΓΕΑ, όπως λέμε. Με αφορμή και αυτό, με αφορμή και ό,τι έχει γίνει στο ΠΕΔΟΝ το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή και την έκθεση Λύτρα, το δεύτερο μέρος, σας παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας. Φαίνεται ότι το θέμα της υγείας δεν το αφήσαμε πίσω μας. Φαίνεται ότι πολιτικά παράγει αποτέλεσμα και υπάρχει έτοιμα οι πολίτες να έχουν μια σοβαρή δημόσια υγεία. Καλησπέρα κύριε Κλαβιανέ, κύριε Πουλακίδα, κύριε Σουμελίδη, σας και στους τηλεθεατές. Πρώτον, όσον αφορά την παιδιατρική περίθαλψη, έχουμε τονίσει πολλές φορές, εγώ προσωπικά δηλαδή το έχω πει 10 φορές το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2021, μια συγκεκριμένη σκόπιμη κυβερνητική μεθόδευση για πλήρη διάλυση της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης. Παιδών πεντέλης. Και για ταυτόχρονη αβάντα, δεν είναι μόνο το Παιδόν Πεντέλης, άμα έχουμε χρόνο μπορώ να στα πω όλα. Τα βλέπουμε. Και με ταυτόχρονη αβάντα σε συγκεκριμένους με ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες που ωρέγονται την παιδιατρική νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί βλέπουν πολύ επενδυτικό ενδιαφέρον, σε εισαγωγικά όπως το νοούν αυτοί, με την έννοια ότι ο καθένας αν αρρωστήσει το παιδί του ξεπουλιέται. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά την επιστημονική δημοσίευση Λύτρα. Αυτό το οποίο είναι κωμικό είναι ότι δείχνει η κυβέρνηση να σοκάρεται και να έρχεται σε αμηχανία, υποτίθεται, και από την πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση Λύτρα, αλλά και από την προηγούμενη επιστημονική δημοσίευση Λύτρα Τσιόδρα, γιατί η σημερινή, η πρόσφατη μάλλον, η προημερών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνέχεια της προηγούμενης. Το κωμικό, ξέρετε ποιο είναι. Είναι ότι αυτές οι δύο δημοσίευσεις... Είναι χειρότερη η δεύτερη. Είναι χειρότερη, δυστυχώς. Ναι, θα σας πω που διαφέρει. Πάντως το θέμα είναι ότι και η προηγούμενη δημοσίευση και η τωρινή, αυτό που κάνουν ότι παρουσιάζουν με στατιστική ανάλυση τα στοιχεία του ίδιου του κράτους, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή η κυβέρνηση να δείχνει να σοκάρεται και να έρχεται σε αμηχανία? Λες και δεν τα ξέρει. Με τα στοιχεία του ίδιου του κράτους. Δηλαδή, γιατί? Επειδή τα στοιχεία αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Τρία είναι τα σημεία, ας πούμε, της επικαιροποιημένης επιστημονικής δημοσίευσης. Το ένα είναι το αυτονόητο, που το ξέρουν τεταρτοετής φοιτητές ιατρικής. Διασωλήνωση εκτός ΜΕΤ σημαίνει μάλλον θάνατος 97%. Και φοιτητές νοσηλευτικών σχολών, ότι όποιος διασωληνώνεται γιατί παρουσιάζει οξία, αναπνευστική ανεπάρκεια, εν προκειμένου από COVID βαριά πνευμονία, αλλά όχι μόνο, και πρέπει να αεριστεί μηχανικά, αν δεν βρει κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι καταδικασμένο. Κύριε Παπανικολάου, επειδή έχουμε αναφερθεί εκτενώς, φαντάζομαι ότι τα άλλα δύο που θα μας πείτε είναι το μεγάλο ποσοστό παρόλα αυτά και στους διασωληνωμένους εντός ΜΕΤ. Ακριβώς, που έχει συγκεκριμένη εξήγηση. Η κακή ποιότητα της περίθαλψης, επειδή δεν υπάρχουν αρκετό προσωπικό. Δεν είναι γενικά και αόριστα κακή ποιότητα. Είναι για την περίοδο, γιατί αυτό ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοσίευση. Για την περίοδο από τέλη Οκτωβρίου 2020 μέχρι και Φεβρουάριο 2021 υπήρξε μια συγκεκριμένη προχειρότητα συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, επειδή οι αρμόδιοι είχαν ευνηδιαστεί τελείως και δεν πίστευαν ότι θα ερχόταν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά γενικότερα σε όλη την περίοδο και μέχρι Απρίλιο του 2022 οφείλεται στο ότι αρκετές πτέρυγες λειτουργούντων μονάδων εντατικής θεραπείας είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες. Η υποστελέχωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κυρίως η νοσηλευτική υποστελέχωση, και όχι μόνο, και η ιατρική υποστελέχωση, κοστίζει ζωές. Κοστίζει ζωές κυρίως από μεγαλύτερη επίπτωση ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων από ανθεκτικά μικρόβια. Και πάμε στο τρίτο σκέλος μετά, που είναι το ίδιο πράγμα ακόμα χειρότερα για την επαρχία. Δεν είναι αυτό το τρίτο σκέλος. Mm-hmm. Σας πω ποιο είναι το τρίτο σκέλος. Το τρίτο σκέλος, το πέρασε λίγο στον τούκου, είναι το εξής. Ότι η θνητότητα αυξήθηκε πολύ, προσέξτε, το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2021 μέχρι Απρίλιο του 2022, σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο. Άρα εξαντλήθηκε το σύστημα. Όχι. Άλλαξε πολιτική, ανέλαβε άλλος υπουργός και είναι άλλη πολιτική. Καλά. Είναι η περίοδος πλεύρη. Πέρα από το γεγονός, πάλι το γνωστό, αυτονόητο, μακάβριο, ότι τους μισούς νεκρούς της πανδημίας σχεδόν που έχουμε μέχρι σήμερα τους είχαμε μέσα αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει και κάτι άλλο. Προσέξτε, καταρρύπτεται ακόμα ένα αφήγημα. Θυμάστε το αφήγημα που εκπεμπόταν Δεκέμβριο 2021
και Ιανουάριο 2022 από υπουργούς, αλλά και από κάποιους κυρίους καθηγητάς και κυρίας καθηγήτρια. Δεν χρειάζονται μεθ. Όχι. Ότι οι τότε υποπαραλλαγές της Όμικρον, γιατί από αρχές Δεκεμβρίου 2021 έχει αρχίσει να κυριαρχεί η παραλλαγή Όμικρον. Ναι, ναι. Και να εκτοπίζει την παραλλαγή Δέλτα. Υπήρξε λοιπόν επί δύο μήνες σχεδόν το αφήγημα ότι η παραλλαγή Όμικρον, συγκεκριμένα οι τότε υποπαραλλαγές, είναι ένα κρυολογηματάκι. Η πανδημία τελειώνει. Και δεν χρειάζονται μέτρα προφύλαξης. Την νίκησαν πάλι για έκτη φορά, δηλαδή, έλεγαν. Φυσική ανοσία και φύγαμε. Βζίν. Όταν λέω βζίν, καταλαβαίνετε ποιο. Ξέρουμε, όλοι ξέρουν. Συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, αυτό το αφήγημα καταρρύφθηκε πανηγυρικά και μακάβρια. Και μάλιστα πριν από τη δημοσίευση Λίτρα, είχε καταρριφθεί πανηγυρικά και μακάβρια, γιατί υπήρχε το ίδιο αφήγημα και σε άλλες χώρες, όχι μόνο εδώ, από επιστημονικές δημοσίευσεις με χιλιάδες περιστατικά, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2022, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από δημοσίευσεις Αμερικανών συναδέλφων. Εγώ δεν άκουσα όμως ούτε την κυρία Γκάγκα, ούτε τον κύριο Γεωργιάδη, ούτε κάποιον άλλον υπουργό, ούτε τον κύριο Πλεύρη, αλλά σαφέστατο, ούτε κύριε κάποιον διαπρεπή καθηγητή και διαπρεπή καθηγήτρια να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτό το αντιεπιστημονικό που λέγανε δύο μήνες. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα τελευταίο πολύ σύντομο σχόλιο για κάτι που μας έχει σοκάρει τις τελευταίες μέρες με βάση το ρεπορτάζ που κάνουμε. Υπάρχουν συνάδελφοί σας και γιατροί και υγειονομικό προσωπικό που φοβούνται να μιλήσουν για την κατάσταση στο σύστημα υγείας επειδή υπάρχει τρομοκρατία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και προσφέστα ναι, και σε αυτό και το γεγονός ότι κόψαν την πρόσβαση του κύριου Λίτρα στα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Καλά, αυτό με τον κύριο Λίτρα είναι γνωστό. Κοιτάξτε, αυτό είναι, πώς θα το πω, αν υπήρχε κλίμακα ελευθερίας επιστημονικής έρευνας και όχι μόνο ελευθερίας του τύπου, με αυτή την ενέργεια να αποκόψουν τον κύριο Λίτρα από την πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η χώρα θα ήταν κάτω από τη θέση 208 στην παγκόσμια κατάταξη. Όχι 108, αν υπήρχε τέτοια κλίμακα. Τώρα, για το άλλο. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και διώξεις. Υπάρχουν και διώξεις τώρα. Για παράδειγμα, ενώ η ΟΕΝΓΕ, όπως τα ξέρετε, είχε κάνει αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήδη από Απρίλιο του 2021 με πρώτο θέμα αυτό που συζητήσαμε μόλις τώρα, τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, που τελικά κατέληξαν όλοι από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς. Αυτής της αναφοράς αγνοείται η τύχη μετά από 18 μήνες και ξέρετε ποιος θα καθίσει σε 1,5 μήνα στο εδόλιο του δικαστηρίου. Ποιος? Η ΟΕΝΓΕ. Η ΟΕΝΓΕ. Διά της Προέδρου της ως φυσικό προσώπου, αλλά ουσιαστικά η ΟΕΝΓΕ, για μια παράσταση διαμαρτυρίας, λέει, από τις δεκάδες που είχαμε κάνει, το Σεπτέμβριο του 2020 τότε στο Υπουργείο Υγείας, όπου είχαμε πάει να τους πούμε, ξυπνάτε, έρχεται δεύτερο κύμα, μην ακούτε, μην κοιμάστε, αναπτύξτε κλίνες μεθ, πάρτε μέτρα στα νοσοκομεία. Αυτό είχαμε πάει να τους πούμε. Για αυτή την κινητοποίηση λοιπόν, με πρόσχημα την παραβίαση του νόμου Χρυσοχοίδη περί διαδηλώσεων, που μπορεί να τον έχει ξεχάσει και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, άσε που η κυβέρνηση σημερινή μπορεί να ξεχάσει και τον Χρυσοχοίδη, αλλά τέλος πάντων, με πρόσχημα την παραβίαση αυτού του νόμου, θα κάτσει ο ΕΝΓΕ στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και υπάρχουν και πολλές άλλες διώξεις, αλλά το μήνυμα στους συναδέλφους είναι για το όνομα του Θεού. Μην μιλάτε. Εμείς οι νοσοκομιακοί γιατροί δίνουμε τη μάχη με το χάρο, νυχθημερών και επί χρόνια. Θα φοβηθούμε τώρα τον κάθε υπουργίσκο και τον κάθε περαστικό χαρτογιακά που απέτυχε σαν πολιτευτής και γι' αυτό τον έβαλαν υψηλοαργόμισθο διοικητή σε κάποιο νοσοκομείο. Σαφέστατο, κύριε Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξαναμιλήσουμε εν ώψη αυτών των διαδικασιών των ποινικών γιατί πρέπει να σας στηρίξουμε. Άλλη μόνη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.